Τελικά είστε υπέρ ή κατά της πρότασης της Δημοτικής Αρχής, υπέρ ή κατά του Ζήτου Τατούλη? Κύριε Τσαμπέ, θεωρώ ότι όταν οι δημότες σε ψηφίζουν για να βρίσκεσαι στο Δημοτικό Συμβούλιο και να τους εκπροσωπείς, εγώ δεν εκπροσωπώ τον εαυτό μου αυτή τη στιγμή, εκπροσωπώ τον κόσμο τον οποίο με ψήφισε και όλους τους δημότες, όλες τις Κορίνθιες και τους Κορίνθιους. Η υπεύθυνη στάση λοιπόν στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι να μένεις εκεί και να συζητάς. Αυτή είναι η άποψή μου. Κατά την άποψή μου, καλό θα είναι να συζητάς, να ακούς τι έχει να πει μία πλευρά, τι έχει να πει η άλλη πλευρά, να λες και εσύ την άποψή σου, γιατί όλοι πιστεύω, όλοι θέλουν το καλύτερο του Δήμου. Αυτή δεν είναι η πραγματικότητα. Αυτή δεν είναι η αλήθεια. Γι' αυτό δεν πάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, για να επιλύουμε τα προβλήματα. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι η υπεύθυνη στάση είναι να μένεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, να παίρνεις μία απόφαση. Εγώ για το θέμα των σκουπιδιών θα μιλήσω αναλυτικά στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο είναι την Τρίτη, και μάλιστα το ένα από τα δύο Δημοτικά Συμβούλια, επειδή θα γίνουν δύο, έτσι μπράβο, επειδή θα γίνουν δύο, το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο αφορά αποκλειστικά το θέμα των απορριμμάτων. Οπότε και εκεί, κύριε Τσαμπέ, θα δείτε την τεκμηριωμένη άποψή μου πάνω στο κομμάτι των σκουπιδιών. Ούτε είμαι κατά του ενός, ούτε είμαι κατά του άλλου. Είμαι υπέρ στο να κάνουμε κάτι καλό για το Δήμο μας και μόνο για το Δήμο μας. Είχαμε δει πρόσφατα, είχατε κάνει και μια συνάντηση με τον κύριο Καλλίρη για το θέμα. Είναι πραγματικότητα αυτή. Είχα συναντηθεί με τον κύριο Καλλίρη, με τον Αντιπεριφερειάρχη Νομού Κορινθίας, για πολλά θέματα. Μέσα αυτά το πιο σημαντικό ήταν το κομμάτι των σκουπιδιών. Με ενημέρωσε πολύ σωστά ο κύριος Καλλίρης. Έχω πάρει κάποιες σοβαρές αποφάσεις, οι οποίες θα τη φέρω την Τρίτη στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πάντως επιμένετε στο να συμμετέχει ο συνδυασμός σε αυτή τη διαπαραταξιακή επιτροπή? Εννοείται. Ο συνδυασμός μου από την πρώτη στιγμή ήταν ενεργό μέλος σε αυτήν τη διαπαραταξιακή και θα παραμείνει ενεργό, έτσι ώστε να λύσουμε πραγματικά το πιο σοβαρό πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Δήμο μας, σε όλη την Ελλάδα, κατά κύριο λόγο στο Δήμο μας, που είναι τα σκουπίδια. Εμείς ήμασταν την πρώτη στιγμή εκεί και θα παραμείνουμε μέχρι το τέλος.